Κύριε Θεός ημών, ο καιρός και χρόνος εν κηδεία εξουσία θέμενος, ο άνθρωπος κατελεύθερος και επέτρεπα παντός χρόνου νοούμενος με και υπάρχον, ο πάσης εκτός μεταβολήστε των όντων και αλλοιώσεως, ο των πάντα χρόνων, των τε γεγονότα, των τε όντα και των εσχόμενων πυρών, ο εν τη εφάρουσου μακροθυμία καταξιώσας ημάς, εις λέον είναι για αυτόν εις ευθύν. Αυτός Πανάγια Θεοδέσποτα, την είσοδο τάφτη, η Θεία σου χάρη και ευλόγησον. Όμπρους ειρηνικούς προς μεροχωρίων τη γη δόρησε. Τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους, ανθρώπις και την κτήνεση κατασκευάσον. Δώσει με ρεμπυρίνη και ομονία βεβαία, τον δίχρονο αυτού διευθύν, ως και πάνω της δόξης των ερνών προσωμένους, το φωτί των εντολών σου εξηγόντως, ως εν ημέρα καλώς ο βέβαιος. Την Αγία λοιπόν Εκκλησία καλώς διαφύλασσον. Το ευσεβέσιμο έθνος, η δυνάμει σου κρατέωσον. Τους άρχοντας ημών και των στρατών, η κρατεά σου κυρίς στερέωσον και κράτημα. Την αιώτητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον. Τους ευσκοπισμένους επισυνάγαγε, με κάθε επισημότητα, οι αρχές της Τρίπολης γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους. Η επίσημη δοξολογία πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου της Τρίπολης. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των αρχών της περιοχής, παρούσες και οι αντιπροσωπείες από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και το πυροσβεστικό σώμα. Διαπρεσβειώνουν σήμερον έρωτα σωμαίου περάου αγίου της Εκκλησίας μας, τον Αγίου Βασιλείου. Αγαπητοί μου αδελφοί, χθες βράδυ όπως έμαθα, ο ομιλητής ανεφέρθη εις τον βίο του Αγίου Βασιλείου. Εγώ θα ήθελα σήμερα δύο λόγια να σας πω μόνο καρδιακά, με αφορμή των νέων χρόνων μέσα εις τον οποίο ευρισκόμεθα ήδη. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι λίγος και μάλιστα συγκρινόμενος με την κανονιότητα είναι ένας πόγος άνω μπροστά στην έρημο της Αγάρας. Αυτός ο χρόνος όμως που είναι λίγος έχει και άλλο μειονέκτημα, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Είδατε, είμαστε 10:30 και 10:30 ώρες πέρασαν στον καινούριο χρόνο χωρίς σύγκριση να το πάρουμε. Θα έρθει και η 31η Δεκεμβρίου του 2024 και θα διαρωτώμεθα και θα λέμε πότε φτάσαμε εκεί, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότηση, αν θέλετε τραγική πραγματικότηση. Τρίτον, ο χρόνος αυτός που μας δίνει η μακροθυμία του Θεού και κάνει εδώ μια παρένθεση, η κάθε μας αμαρτία απαιτεί τον θάνατο. Τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Έκλεψε δηλαδή να σου κοπεί το χέρι εκείνη την ώρα. Ευλαστήμησες να πάθεις παρακοπή και να μείνεις νεκρός, όπως κατά καιρούς τώρα η ιστορία συνέβη σε ασεβείς ανθρώπους. Όμως αυτός ο χρόνος ο λίγος, τον οποίο μας χαρίζει η μακροθυμία του Θεού και φέτος, έχει ανυπολόγηση και αξία. Διότι με αυτόν αγοράζουμε την αιωνιότητα. Εξασφαλίζουμε την αιώνια ζωή μας. Πρέπει πολύ να προσέξουμε όμως, γιατί ο χρόνος που φεύγει αναξιοποίητος είναι εις βάρος μας και οι πρόγονοί μας έλεγαν ο χρόνος χάνει αυτούς που τον χάνουν. Εύχομαι στον καθένα χωρίς να αρχίσει όλους μαζί. Αυτός ο χρόνος να είναι διαφορετικός. Να είναι χρόνος πραγματικής αυτοσυγκρίσεως. Να ξετάσουμε τον εαυτό μας, διότι ο μεγάλος άγνωστος δεν είναι ο απέναντί μας. Ούτε ο συγχρονιανός μας, ούτε ακόμη ο γείτονάς μας. Αλλά είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Και όταν δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και εκτιθέμεθα και προσβαλόμεθα και μένουμε αδιόφωτοι. Πρέπει να φωτίσουμε την αυτογνωσία, αλλά πρέπει να φωτίσουμε και την θεογνωσία.
να τον αγαπήσουμε σαν τον εαυτό μας. Λένε οι πατέρες, κλάει στο μέγας Βασίλειος, ότι ο αδελφός μας, ο απέναντής μας, είναι ο παράδεισός μας. Και επομένως με αυτόν πρέπει να ζήσουμε. Δεν είναι εχθρός μας, δεν είναι ξένος, αλλά είναι ο άλλος εαυτός μας. Και όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε και τον πλησίο μας. Ένας άνθρωπος που εταλαιπωρήθηκε πραγματικά ψάχνοντας, καλός αναζητητής ήταν, είπε, έψαχνε να βρω τον Θεό και δεν τα κατάφερα να τον βρω. Έψαξα να γνωρίσω τον εαυτό μου και δεν τα κατάφερα. Έψαξα και βρήκα τον αδελφό μου και τους βρήκα και τους τρεις. Εύχομαι αυτές οι απλές κουβέντες, καρδιακές όμως, να αποτελέσουν μια αφορμή και για μένα που τις είπα και για εσάς που τις ακούσατε, ούτως ώστε ο χρόνος ο καινούριος να είναι χίλιες φορές καλύτερος από κάθε προηγούμενο. Ευχαριστώ.